έτοιμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση έκτασης 17 στρεμάτων και των εγκαταστάσεων που υφίστανται σε αυτήν πλησίων της πόλης των Σερών, κατέθεσε η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το αίτημα υπευλήθη για την αξιοποίηση του χώρου και των εγκαταστάσεων ως εκθετήριο αγροδιατροφικών προϊόντων σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια των Σερών και το Επιμελητήριο Σερών. Αυτό θα καταστεί εφικτό, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ένταξη της όλης προσπάθειας σε αναπτυξιακό πρόγραμμα και με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου. Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με απόφασή της, εξουσιοδότησε τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Κιλτίδη σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την πιλωτική εφαρμογή εκθετηρίου ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ο χώρος που βρίσκεται πλησίον της πόλης των Σερών και είναι αδιάθετος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εμείς διεκδικούμε και ζητάμε τα 17 στρέμματα με κάποιες εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί, ούτως ώστε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μωυσιάδη, εντασσόμενο σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό, ανακαίνησης και διευθέτησης αυτού του χώρου, να καταστεί ένα εκθετήριο προϊόντων του αγροδιατροφικού χώρου και το ελληνοτελικό επιμελητήριο. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος, που έχει την τεχνογνωσία, το ελληνοϊταλικό επιμελητήριο, γιατί υπάρχει εφαρμογή ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου εδώ και 25 χρόνια στην Ιταλία, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο μπροστά βρίσκονται. Πόσο πίσω εμείς. Να καταστήσουμε τα εκθετήρια και ηλεκτρονικά δημοπρατήρια ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Κιλτίδη, αυτό θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο νομό Σερών. Η πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθούν, να στηθούν εκθετήρια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου που είναι και εύχρηστη, να λειτουργήσει εις όφελος της προώθησης, προβολής βεβαίως πρωτίστως, αλλά και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα, πέραν από το ότι είναι οραματικό ως σχεδιασμός, το αποτέλεσμα θα είναι εύχριστο. Γιατί ας κατανοήσουμε όλοι οι διακηρύξεις ότι ο αγροδιατροφικός χώρος μπορεί να συνεισφέρει και συνεισφέρει βεβαίως κατά το 1/4 στην οικονομία της χώρας μας, για να μεγενθηθεί ακόμη περισσότερο χρειάζεται να θεμελιωθεί σε ισχυρούς θεσμούς προβολής και προώθησης. Πολύ να μην είναι ευχολόγια.